Δεν ξεπέρασε το 20% το ποσοστό συμμετοχής των υπαλλήλων του ΙΚΑ Βόλου στη σημερινή 24ωρη απεργία ενάντια στις απολύσεις εργαζομένων που προσελήφθησαν μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Αυτός ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε από την Αγροτική Τράπεζα. Ωστόσο, οι εν λόγω εργαζόμενοι, που πανελλαδικά φτάνουν τους 500, ενσωματώθηκαν πλήρως τα τελευταία δύο χρόνια στο ΙΚΑ και σε ό,τι αφορά στην τοπική υπηρεσία, απασχολούνται σε νευραλγικές θέσεις όπως τα έσοδα και οι συντάξεις. Είναι όλοι πτυχιούχοι και όχι απλά έχουν ενσωματωθεί πλήρως, είναι απαραίτητοι. Υπάρχουν υποκαταστήματα που το δυναμικό τους αποτελείται 50% από αυτά τα παιδιά. Και εδώ στο Βόλο είναι στα έσοδα σε πολύ νευραλγικές θέσεις και στο λογιστήριο. Βέβαια, και υπάρχει και μια κοπέλα η οποία δουλεύει στη Σκόπελο και στη Σκόπελο στην ουσία είναι δύο υπάλληλοι. Το πρόβλημα με τους εργαζόμενους του διαγωνισμού της Αγροτικής Τράπεζας προέκυψε μετά τη δικαίωση εργαζομένων διαγωνισμού του ΙΚΑ, όπου ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη αν θα καλύψουν τα κενά των υποαπόλυσης συναδέλφων τους. Σε διαφορετική περίπτωση, οι νευραλγικές υπηρεσίες του Ιδρύματος θα απογυμνωθούν από προσωπικό, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ήδη προβληματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Εν ώψη και μεγάλου κύματος αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότηση μέσα στο 12 και στο 13, στο 13 και στο 14, θα έχουμε τεράστιο λειτουργικό πρόβλημα. Και το ΙΚΑ πάντα, λόγω του όγκου δουλειάς, ζητάει προσωπικό. Αυτή τη στιγμή και είναι απαραίτητο να έρθουν και τα παιδιά της ΚΑΠ 8. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να έρθουν αυτά τα παιδιά, αλλά πολύ περισσότερο δεν θέλουμε να φύγουν αυτά που ήδη δουλεύουν.